Είναι πολύ κρίσιμες. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές. Και είμαι ένα κορίτσι που είμαι 29 χρονών και εννοείται πως με προβληματίζει και για μένα και για τους αντίστοιχους νέους που είναι στην ηλικία μου, αλλά και το τι θα γίνει και μετέπειτα. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια πολύ κρίσιμη στιγμή και πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε συνειδητά. Δηλαδή, αυτό που λέω και συζητάω και με τους συνομιλικούς μου είναι ότι δεν θα ψηφίσεις επειδή, ας πούμε, κάτι ψηφίζει ο μπαμπάς σου, ψηφίζει η οικογένειά σου. Όπως γινόταν παλιά, έχουν αυτό ξάδερφο. Ακριβώς, έχουν αυτό ή είναι αυτό. Είναι συνειδητά. Πρέπει να κάτσεις να δεις ποιο είναι αυτό που πρεσβεύει το κάθε κόμμα και να κρίνεις. Έκανα ζάπινγκ στα κανάλια αυτές τις μέρες από επαγγελματική διαστροφή, βλέποντας διάφορα πάνελ, και είδα μια κοπελιά στην ηλικία σου, έτσι, νέα κοπέλα, και δεν έχει σημασία σε ποιο κόμμα ανήκει. Λέει να πω στους μεγαλύτερους το εξής. Είναι σοφοί άνθρωποι. Όλοι οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν μία σοφία. Αλλά να τους πω το εξής. Πρέπει να ψηφίζουν και με γνώμονα το αύριο των εγγονιών τους, των παιδιών τους, των γιών τους. Πώς το έχουμε μείνει κλειδωμένοι μέσα στο σπίτι. Έτσι κλείνει η μαμά και τον παπά. Και να τους υπενθυμίσω το ότι ο εμφύλιος έχει τελειώσει. Οφείλουμε ιστορικά να γνωρίζουμε τι έγινε, αλλά έχει τελειώσει. Η περίοδος επταετίας έχει τελειώσει. Άρα δεν ψηφίζουμε με γνώμονα τον εμφύλιο, δεν ψηφίζουμε με γνώμονα την επταετία και δεν ψηφίζουμε με γνώμονα τα πράσινα, ροζ, κίτρινα και εμπριμέ καφενεία που έχουμε βιώσει στην ελληνική περιφέρεια. Ψηφίζουμε υπό άλλες καταστάσεις και με τα μάτια στο μέλλον. Ακριβώς έτσι είναι. Εγώ θέλω να σου πω ότι διαφωνώ με πολιτικά με τους γονείς μου σε πάρα πολλά και με τις πολιτικές πεπιθήσεις. Μεγάλωσα κάπως διαφορετικά και διαβάζοντας κρίνω ότι εγώ πρέπει να ψηφίσω και πιστεύω σε κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Άρα ψήφισες το πρωί ή όχι? Είμαι δημότης Βίρωνα. Θα πάω με το που τελειώσω από εδώ, θα πάω στο Βίρωνα να και, Κατερίνα, ασκήσω το εκλογικό. Κάτι άλλο αυτό που λέει τώρα ο Νίκος, το οποίο τουλάχιστον εγώ έτσι το αισθάνομαι και θέλω να πεις και εσύ αν κάπως έτσι το βιώνεις. Δεν ενδιαφέρει σήμερα τόσο πολύ τον κόσμο, τον ενεργό πληθυσμό. Δεν τον ενδιαφέρει τι είχε γίνει πριν από 800 χρόνια. Όχι ότι δεν πρέπει να έχουμε μνήμη. Όχι ότι δεν πρέπει να έχουμε την ιστορία του, θα την ξαναζήσει. Αλλά... Όχι, αλλά τα ζητούμενα, Νίκο, σήμερα έχει προχωρήσει η ζωή, προχωράει. Δεν μπορεί να μένουν. Η γη κινείται, παιδιά. Και ο ήλιος ανατέλει και δίκαθε μέρα. Πλέον είναι τόσο γρήγορα τα βήματα και στην τεχνολογία και στα επαγγέλματα και στον προσανατολισμό που δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά, να βλέπουμε τι μπορούμε να διασώσουμε από εδώ και πέρα. Εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά όλο αυτό το πράγμα και θα ήθελα να μου πει και η Κατερίνα αυτό της εκδίκησης. Να τιμωρήσουμε, εντάξει, αν υπάρχουν ευθύνες βεβαίως. Αλλά δεν μπορούμε να μένουμε εκεί. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεκολλήσουμε και να κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω έτσι, κάπως έτσι σκέφτεται η γιαγιά μου και ο παππούς μου. Μιλάω για αυτές τις γενναίες. Δηλαδή, μην ψηφίσουμε αυτό, γιατί τότε είχε γίνει ή οτιδήποτε ή αυτό. Νομίζω ότι πια τα νέα παιδιά έχουν αρχίσει και το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Ασχολούνται ενεργά με την πολιτική, δηλαδή διαβάζουν και νομίζω ότι σήμερα πριν πάει να ψηφίσουν, ξέρουν πολύ καλά το τι πρεσβεύει το κάθε κόμμα. Σου κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στο Αγαθονήσι. Ναι, ναι, ναι. Κάνω μια ερώτηση. Αν εγώ λοιπόν ήμουν ένας πολιτικός και έβγαινα σε ένα μπαλκόνι, όπου ήταν 25, 30, 35, νέοι άνθρωποι δηλαδή. Οι μαχόμενοι νέοι αυτοί που θα πάρουν την Ελλάδα στην πλάτη τους. Και έλεγα, παιδιά, αφήστε τις αχλαμάρες. Με συγχωρείτε για τους αχλαμάρες, μιλάω έτσι απλά για να γίνω κατανοητός. Διορίζω δημόσιο. Διορίζω δημόσιο. Θα γίνονταν όλοι δημόσιοι υπάλληλοι ή όχι? Νομίζω πως ναι. Άρα τρύπα στο νερό. Και... Άρα τρύπα στο νερό. Γιατί η νοοτροπία είναι αυτή που πρέπει να αλλάξει. Εντάξει, δεν θέλω να. Το λέω συμμολογικά, δεν έχω πρόβλημα με τους δημόσιους υπαλλήλους. Αλλά το λέω συμμολογικά. Ένα από τα δεινά που βύθισαν τη χώρα σε προβλήματα. Ξέρετε πάντως τι έλεγα και το συζήταγα αυτό. Το πολύ λυπηρό είναι ότι υπάρχουν παιδιά στην δικιά μου ηλικία. Έχω τελειώσει μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Εντάξει, μπορεί να μου φαίνεται. Αντίο. Καποδιστριακό. Υπάρχουν παιδιά λοιπόν τα οποία έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο. Έχουν κάνει μεταπτυχιακό. Είναι πολύ πιο μορφωμένα από εμένα και από πολύ κόσμο μπορεί να εργάζεται, να έχει μια πολύ καλή δουλειά εδώ. Και τα παιδιά αυτά αυτή τη στιγμή δεν έχουν δουλειά σε αυτή τη χώρα. Και αναγκάζονται να φύγουν να πάνε στο εξωτερικό και να δουλέψουν, ξέρω εγώ, δεν το λέω υποτιμητικά, στα Starbucks, ας πούμε να πουλάνε καφέ ή οτιδήποτε. Αν πάτε στο Λονδίνο, είναι γεμάτο Έλληνες. Και όχι Έλληνες φοιτητές. Έλληνες οι οποίοι έχουν τελειώσει, έχουν πάρα πολλές γνώσεις και δεν βρίσκουν δουλειά εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό για μένα. Διότι, αν μου επιτρέπεις, Κατερίνα, επειδή είμαστε και της ίδιας γενιάς, 29 ετών, 31 εγώ, θεωρώ ότι αυτή η γενιά μας ακριβώς είναι αυτή η γενιά η οποία έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο έχει εδραιωθεί στη χώρα και το οποίο είναι ένα καθεστώς όπου τίποτα δεν κινείται αξιοκρατικά, κανείς δεν παίζει με τους ίδιους κανόνες. Και αυτό ακριβώς είναι η ανάγκη που νιώθει η γενιά, η δικιά μας τουλάχιστον, να αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Άκουσες όμως τι είπε.